είναι από τα παιχνίδια που λέμε τυπική διαδικασία, όπως είναι αυτά τα πράγματα και η Παναχαϊκή στην Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, παιδιά, σου είπα, η Παναχαϊκή πλέον δεν είχε στόχους, ήταν φανερό και ο τρόπος που κατέβηκε μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση, μόνο και μόνο που ήρθαν να παίξουν. Εγώ τους δίνω σε κάτι. Θέλει πάρα πολύ δυνάμη και κουράγιο. Ομάδα... Από εκεί πέρα τώρα, για μας ομάδα, ήταν ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσουμε ασφαλώς, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Και περιμένουμε τις επόμενες αγωνιστές, έχουμε 5 παιχνίδια, πρέπει να βλέπουμε όλα τα μάτς αγώνα-αγώνα. Έχουμε εδώ μέσα 2 παιχνίδια, 3 εκτός έδρας, πρέπει να μάσουμε πόντους για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να δούμε πού θα φτάσουμε. Αυτή τη ομάδα ο στόχος είναι η παραμονή και θα πρέπει από εδώ και πέρα και ο κόσμος της Αλεξανδρούπολης να βοηθήσει αυτήν την ομάδα, να δώσει το παρόν, να υποστηρίξει αυτήν την ομάδα σε μια δύσκολη συγκυρία. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Αν ο Εθνικός ξεφύγει φέτος, νομίζω τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλο τον κόσμο, χρειαζόμαστε όλους τους ανθρώπους του βόλεϊ στην προσπάθειά μας από εδώ και πέρα. Και πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και με αυτοεπίθεση σε ό,τι κάνουμε. Ο Εθνικός, με δεδομένο ότι έχει 3 παιχνίδια εκτός και 2 στην έδρα του, αφενός πρέπει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα για αυτού να παρουσιάσει καλύτερο και πιο αποτελεσματικό πρόσωπο στα εκτός έδρας. Γιατί είδαμε, ας πούμε, κρίσιμα παιχνίδια που μέσα στο γίνει, όπως στην Κηφισιά, εκεί που χρειαζόταν στο τέλος των σετ, κάτι γινόταν και χανόταν τα παιχνίδια και ευκαιρίες για βαθμούς. Σίγουρα οι ευκαιρίες χαθήκαν και από τον πρώτο γύρο. Έτσι, παρ' όλα αυτά, μην γυρίζουμε πίσω. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Το να λέμε εδώ, εκεί, νομίζω ότι δεν είναι άνθρωπος ο οποίος γυρίζει στο παρελθόν. Αδικούμε τους εαυτούς μας κάποιες φορές. Ό,τι έγινε, έγινε. Τελείωσε. Πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα. Επειδή και νομίζω ότι έχουμε ευκαιρία από εδώ και πέρα να παρουσιάσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, να παρουσιαστούμε καλύτερα. Όχι σωματικά, γιατί νομίζω σωματικά είμαστε πάρα πολύ καλά προπονημένοι και δυνατοί. Νομίζω να αποκτήσουμε αυτοεπίθεση στον εαυτό μας. Σε όλες μας τις ενέργειες. Από την πρώτη στιγμή που θα βγούμε να κάνουμε ζέσταμα, μέχρι με τη στιγμή που θα συνεχίσει ο διαιτητής στο αγώνα. Νομίζω εκεί είναι το πρόβλημά μας. Επόμενο μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό, μπορεί να πάρει κάτι ο Εθνικός στήμα. Επαναλαμβάνω, όλα τα μάτς θα πάνε να τα παίξουμε. Όλα τα μάτς με γνώση σε θέση. Δεν έχουμε άλλη πολυτέλεια. Λοιπόν, ένα παιχνίδι κόντρα στην Παναθηναϊκή ολοκληρώθηκε. Μια εύκολη νίκη για την ομάδα, μια όμως πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να δείξουμε σοβαρότητα. Μπορεί η Παναθηναϊκή να έχει πέσει στην κατηγορία, αλλά εμείς κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα. Θέλαμε να κάνουμε ουσιαστικά μια καλή εμφάνιση για τη δύσκολη συνέχεια. Πήραμε τους βαθμούς, θεωρώ ότι κάναμε μια γενικά καλή εμφάνιση και κοιτάμε τη συνέχεια. Η συνέχεια έχει απαιτήσεις, ούτως ή άλλως κάθε αγώνας μετράει από εδώ και πέρα. Επόμενος αγώνας στο Παμοφαϊκό, ενώ είχε δείξει η Δημήτρη καλές δυνατότητες εντός έδρας, κοντράραμε στα ίσια Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, κάτι γίνεται στα εκτός και σε κρίσιμα σημεία τελικά χάνουμε αυτό που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Είδαμε στο εκεί, μιλάω για τη Κηφισιά, για το Αιγίνιο παλιότερα. Μα αυτό που λέμε και στα αποδυτήρια είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή αντί να βρίσκεται στην 6η θέση, βρίσκεται στην 10η. Μας συναχωρεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Ήταν 2 παιχνίδια με την Κηφισιά και με το Αιγίνιο που έπρεπε να τα κερδίσουμε. Ήταν στο χέρι μας, αλλά αυτό που λες οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά. Θα πρέπει από εδώ και πέρα, υπάρχουν όλα τα παιχνίδια, από εδώ και πέρα είναι τελική. Δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Θα πρέπει να δώσουμε μέσα στο γήπεδο τα πάντα, τη ψυχή μας, να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, ώστε τα υπόλοιπα παιχνίδια να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Θέλουμε να αποφύγουμε τα play-out, να μπούμε στην οχτάδα. Δεν είναι εύκολο, θέλει δουλειά, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι εφικτό βαθμολογικά δεδομένο ότι δεν εξαρτάσαι απόλυτα και από σένα σαν ομάδα, αλλά και από το αποτέλεσμα των άλλων ομάδων. Θεωρώ ότι είναι εφικτό. Πιστεύω ότι μετά και από το σημερινό παιχνίδι, πριν από το σημερινό παιχνίδι, είχαμε πει ότι θέλουμε περίπου 10 με 12 βαθμούς για να μπούμε στην οχτάδα. Με βάση να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα που θα γίνουν, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι άμα κάνουμε τις καθαρές νίκες εδώ μέσα και στα υπόλοιπα 3 εκτός, με Παμοχαϊκό, ΠΑΟ και ΣΥΡΟ, αν καταφέρουμε να πάρουμε κάτι, γιατί πρέπει να πάρουμε κάτι στα εκτός έδρας, πιστεύω η ομάδα θα είναι τελικά στην οχτάδα. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Ο πρόσωπος τελικούς, όπως είπες, είναι κόντρα στο Παμοχαϊκό. Πώς τον βλέπετε, τι πιστεύεις ότι μπορεί να πάρει ο Δημήτρης? Εντάξει, ο Παμοχαϊκός έχει κάνει και αυτή πάρα πολλές αλλαγές. Είναι μια καλή ομάδα. Ήταν βαθμολογικά πίσω, σιγά σιγά παίρνει και αυτή μια ανάσα.
Θεωρώ ότι και αυτοί έχουν πίεση. Εντάξει, δεν είναι... και αυτοί δεν έχουν μπει ακόμα στην οκτάδα. Είμαστε μαζί. Τώρα με την νίκη που κάναμε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Η βαθμολογία πλέον νομίζω 21-21-20 είναι όλες οι ομάδες κοντά. Οριακά. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Πρέπει να πάμε αποφασισμένοι να πάρουμε την νίκη. Πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε μόνο την νίκη. Να μην κάνουμε αυτό που κάναμε σε άλλα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι σε κάθε πόντο, σε κάθε φάση για να πάρουμε, να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη ή έστω βαθμούς. Μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε. Πριν από αυτό που είπαμε, λείπει κάτι τεχνικά ή είναι θέμα ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησης ή τι είναι αυτό που κοστίζει στις λεπτομέρειες ώστε να διορθωθεί αν διορθώνονται για να πάμε σε καλύτερα στα επόμενα. Η ομάδα προπονείται πάρα πολύ καλά. Είναι δηλαδή προετοιμασμένη για το μέγιστο. Από εκεί πέρα πιστεύω είναι λεπτομέρειες. Καμιά φορά παίζει ρόλο το άγχος, παίζει τύχη. Είναι πάρα πολύ. Τι σκόρ είσαι. Δηλαδή, εγώ σαν αθλητής πρέπει δηλαδή, κάθε φορά από το 0-0 μέχρι και το 24 όλα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος 100%. Λίγο να σου φύγει το μυαλό, λίγο να πάει λίγο η μπάλα, λίγο η τύχη για τους αντιπάλους. Παίζουν όλα αυτά ρόλο. Απλά πρέπει, είμαστε πάρα πολύ καλή ομάδα, πραγματικά το εννοώ αυτό. Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο και είναι κρίμα που δεν καταφέρνουμε να παίρνουμε παιχνίδια εκτός έδρας. Δηλαδή τώρα με το Αιγίνο και με την Κυψιά ήταν δύο παιχνίδια που θεωρώ ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Και είναι κρίμα για την ομάδα μας, δηλαδή για την προσπάθεια που κάνουμε και τη δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο.